Λοιπόν, δεν θα πω πολλά. KingQueen.net. Ένα site το οποίο έχει διάφορα γκέιμάκια σε πολύ καλές εκπτώσεις. Είναι και αρκετά αξιόπιστο. Και όσοι θέλετε μπορείτε να αγοράσετε το FIFA από εδώ πέρα. Οπότε τσεκάρετε το, θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Και με το link αυτό το οποίο θα βγει τώρα μπροστά στην οθόνη σας, βοηθάτε και εμένα αν το αγοράσετε από εδώ πέρα. Οπότε πάμε στο βίντεο. Big Tart. Εδώ. Και σήμερα έχουμε για ακόμη μια φορά βίντεο. Τι γίνεται? Βίντεο. Σας είπα, new season ξεκινάει δυναμικά. Θα έχουμε πάρα πολλά βιντεάκια. Το grind ξεκινάει. Είναι μια καινούρια σειρά στο κανάλι, όπου ξεκινάει από την αρχή της χρονιάς φέτος. Γιατί κάθε φορά όταν να κάνουμε career ξεκινάει κάπου στα μέσα της σεζόν ή προς το τέλος. Φέτος λέω να ξεκινήσω τη σειρά career από την αρχή της σεζόν, για να έχουμε μπόλικα πράγματα και θα γίνονται σχεδόν όλα σε βίντεο. Δεν νομίζω να έχουμε στριμάκια. Αν έχουμε στριμάκι θα είναι σίγουρα στο YouTube, δεν θα κάνουμε Twitch. Και από ό,τι θυμάστε σας είχα ρωτήσει στο Instagram να μου στείλετε γνώμες, πρωτότυπες για το τι σειρά θέλετε να κάνω με career. Μου γράψετε αρκετά άτομα το τι να κάνω και αποφάσισα να κάνω με μια ομάδα την οποία θα τη δείτε σε λίγο, δεν θα σποιλάρω από τώρα, το οποίο φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον γιατί αυτή η ομάδα φέτος μου αρέσει αρκετά και έχει πάει και πολύ καλά και στο πρωτάθλημά της. Οπότε πάμε. Λοιπόν, θα είναι manager career καταρχήν η σειρά, δεν θα είναι player career όπως κάναμε πέρσι με τον Πιτσιρικά. Φέτος η σειρά career θα έχει 2 επεισόδια μέσα στη βδομάδα, θα προσπαθώ να κάνω 2 επεισόδια και γενικά θα έχει πολύ hype γιατί από ό,τι έχω ακούσει φέτος το μποτάκι το έχουν κάνει και πολύ δυνατό, οπότε θα έχει ανταγωνισμό. Εδώ μας λέει select a manager, όπου έβγαλαν τι φάση cowboy. Αυτή είναι η Judith από το Walking Dead. Εγώ λέω να πάω έτσι λίγο αθλητικό manager, μου αρέσει πιο πολύ αθλητικός, όχι με κουστούμια και τέτοια. Θα πάρουμε αυτόν που φοράει ωραίο jacket, George Pictor θα με λένε. Λοιπόν, μετά έχουμε. Α, έχει να τον φτιάξουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Τη φάση. Θα κάνω τον coach και επιστρέφουμε, guys. Μαλλί. Έχει να διαλέξουμε. Ωραία, θα φοράω τέτοιο. Θα φοράω καπέλο, μάγκες. Έτσι θα είμαι, μάγκες. Μαφία και καλά. Νάτος. Πίκταρτ, μάγκες. Ο Πίκταρτ. Ωραίος. Νάτος. Ο Τζορτ Πίκταρτ, μάγκες. Νάτος. Δείτε τον εδώ. Καπελάκι, μαφία φάση. Κόκκινο παπούτσι, έτσι τσίλικο. Φορμούλα. Αυτά είναι. Ο cool προπονητής, cool τυπάκι θα είμαστε. Πάμε να διαλέξουμε. Λοιπόν, η ομάδα που αποφάσισα να πάρω είναι από αγγλικό πρωτάθλημα η Everton, guys. Η Everton γενικά φέτος έχει κάνει κάποιες μεταγραφές οι οποίες μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έχει πάρει Χάμες, έχει πάρει Ντοκουρέ, έχει πάρει Άλαν. Και οι τρεις είναι απίστευτοι παίκτες. Έχει μέσα Ριτσάρλισον. Έχει πολύ ωραία παικτράκια. Είπα να μην κάνω πάλι με ομάδα η οποία είναι full χάλια, ρε φίλε. Να κάνουμε μια mid-table προς Ευρώπη ομάδα. Why not? Και το γράψτε και αρκετά άτομα Everton. Γράψτε αρκετοί Everton. Γράψατε Leeds πάρα πολύ. Κάποιοι θέλετε Μόναχο να γυρίσω. Κάποιοι θέλετε player career. Γενικά θέλετε πολλά πραγματάκια στο Instagram. Και ξεκινάμε μια νέα σεζόν έτσι. Και φέτος θέλω ο πρώτος στόχος να είναι έστω να πάμε Ευρώπη. Λοιπόν, match difficult, legendary εννοείται, όχι dollars, euros. Football is back. At the start of every new season, the sun is shining on our hopes and dreams. Ωραία, σταματάω. Α, το pre-season tournament είναι εδώ. Ωραία, θα πάμε σε αυτό που έχει πάντα τα πιο πολλά λεφτά, 10.200.000. Αυτά τα ματσάκια γενικά θα τα κάνουμε skip, δεν θα κάθομαι να παίζω τώρα τα φιλικά. Θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν από τα βαριά. Να μπούμε Premier League, να τους ξεφτυλίσουμε όλους. Και ξέρετε, στην Αγγλία έχει και 3 κύπελλα. Έχει και το FA Cup και το EFL. Οπότε, γιατί όχι να πάρουμε και ένα τίτλο. Λοιπόν, φέτος στο καριέρα, από όσο ξέρω, έχουν αλλάξει πολλά πραγματάκια. Και πρέπει να κάτσω να το δω. Δείτε εδώ. Ο Πίκταρτ ήρθε στην Everton. New boss. Δείτε πώς είναι, ρε φίλε. Full stylized, ρε φίλε. Σκάω stylized τη φάση, έτσι. Α, δηλαδή μπορώ να βάζω σε παίκτες το τι χρειάζομαι σε αυτούς. Πολύ καλό αυτό. Αυτό το development δεν ξέρω τι είναι. Και αυτό το κίτρινο που έχει. Θέλω να μου πείτε γενικά κάτω στα σχόλια κάποια πραγματάκια για το career, όσοι ξέρετε. Γιατί έχουν βάλει κάποια πράγματα τα οποία δεν έχω ιδέα τι παίζει μαζί τους. Τώρα αυτό το balance, ας πούμε, εδώ δεν ξέρω τι ρόλο τραβάει. Οι παίκτες που θα παίρνουμε θα είναι από το transfer list. Δεν θέλω να μου λέτε ταλεντάκια και τέτοια, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Πάμε στο office να δούμε πρώτα τι μηνύματα έχουμε. Έχουμε budget 52 εκατομμύρια, πολύ καλό budget. Για να δούμε τα expectations που έχει Everton από εμάς. Λοιπόν, έχει youth development, το κλασικό. Που λέει να πάρω 4 παίκτες από τις ακαδημίες, έναν goalkeeper, έναν defender, έναν midfielder και ένα forward. Αυτό σπάνια το κάνουμε γιατί δεν τραβάει πολύ. Brand exposure μας λέει να πάρουμε 3
Εκτός έδρας νίκες. Α, get a streak. Τρεις συνεχόμενες μήπως θέλει. Replace three players from the team. Δηλαδή να διώξω τρεις παίκτες από την ομάδα. Να κάνω τρεις αλλαγές. Κάτι τέτοιο, δεν κατάλαβα πολύ. Μας λέει να κάνουμε το salary growth κάτω από 15%. Οκ, easy αυτό. Για να δούμε για το πρωτάθλημα τι μας λέει. Premier League finish in the UEFA Champions League place. Θέλουνε το τσουλού, το θέλουνε, το ζητάνε. Και στο FA Cup μας λένε να φτάσουμε στο 16. Οκ, το FA Cup νομίζω το έχουμε. Ωραία, άμα πάμε δηλαδή τσουλού ουσιαστικά, είναι ο καλύτερος στόχος της ομάδας. Οκ. Πάμε να τσεκάρουμε την ομάδα, να δούμε τι θέση μας λείπει και επιστρέφουμε στους scouters να τους πούμε τι θέλουμε. Καταρχήν, θα αλλάξουμε σύστημα στην ομάδα. Θα πάμε 4-2-3-1, το κλασικό σύστημα που παίζουμε. Ωραία. Η ομάδα είναι έτσι για αρχή. Νομίζω είναι το καλύτερο που μπόρεσα να κάνω. 4-2-3-1. Θέλουμε σίγουρα ένα δεξί back και ένα δεξί extreme. Με Μπολάση και Coleman δεν πας πουθενά. Ειδικά ο Μπολάση δεν παίζει και στη θέση του. Άμα δείτε, με έχει ένα θαυμαστικό. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει εδώ. Δεν μου αρέσει που θα είναι ο Calvert-Lewin εκτός. Η αλήθεια είναι με αυτό το σύστημα. Πάμε να δώσουμε οδηγίες στους scouters να βρούμε δεξί back και δεξί extreme. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Η ομάδα προς το παρόν φαίνεται ωραία, ενδιαφέρον. Ωραία, πάμε να κάνουμε δικά μας instructions. Δεν μου αρέσουν αυτά τα έτοιμα instructions. Θέλουμε winger, tripler θέλω να είναι. Και pacey εννοείται. Βάλαμε το scouting για τα winger. Πάμε τώρα να βρούμε ένα δεξί back. Θέλω να είναι pacey βασικά, τα κλασικά. Πάμε να δούμε τι έχει τώρα εδώ. Training day μας λέει, δεν ξέρω τι φάση παίζει. Training day. Ωραία. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά ρε? Εντάξει, τα drills παίζουν, θα τα κάνω σήμα αυτά, δεν θα τα δούμε καν. Ωραία, okay. Θα αφήσω αυτούς. Κάτι θα ξέρει το game, ξέρω εγώ. Αλλά και έχει πολύ δύσκολα πράγματα, τι είναι αυτά? Δείτε εδώ. Το πρόγραμμα είναι πολύ περίεργο, κάτσε λίγο. Τώρα έχω σκαλώσει τη ζωή μου, μπέσα chat. Δείτε εδώ, έχει rest, εδώ είναι τα ρεπό. Μαλάκες, δείτε λίγο. Έχει να διαλέξω πότε να δίνω ρεπό και πότε να έχει προπόνηση. Τώρα νομίζω έτσι είναι και το πιο καλό, πλάκα. Έχουμε δηλαδή τρεις προπονήσεις μέσα στη βδομάδα. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακό, okay. Greeting boss on behalf of the whole team. I wanted to welcome you to Everton. Α, έχει να απαντήσω. Τι λέτε ρε, έχει να μιλήσει στους παίκτες μου. We've got plenty of work to do, θα του πω. Ανεβαίνει το μοράλ του, το βλέπετε, πήγε happy. Από εκεί που ήταν στη μέση. Ωραία, θα τους προπονώ όλους ρε φίλε, αυτούς που μου έχει θα προπονώ. Ωραία, και μάτς με την Gladbach. Τα μάτς αυτά σας λέω θα τα κάνω skip. Καταρχήν θέλω να δω άμα ο σκάουτερ βρήκε τίποτα. Γιατί δεν τα είδα. Ωραία, Τζέλσον Μάρτινς αρκετά ενδιαφέρον. Τέρο, για να τον κάνουμε ένα σκάουτ αυτόν. Ωραία, θα κάνω ένα σκάουτ και αυτόν τον μικρούλι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Και έχουμε στα υπόψεις μας Τζέλσον Μάρτινς. Και πάμε να δούμε τι έχουμε για back. Ατάλ! Ατάλ μας προτείνει φουλ ενδιαφέρον, μάγκες. Φουλ ενδιαφέρον. Οκ. Καθόλου κακές μεταγραφές. Ωραία, το πλάνο μας είναι έτσι. Με αυτή την ομάδα. Θα το κάνουμε sim. Κανονικό, να δω πώς είναι αυτό το καινούριο sim που έχει βάλει. Δες πώς είναι σαν manager. 1-1 βγήκαμε. Σίγκουρτσον έβαλε τον κολλάκι. Οκ, ενδιαφέρον αυτό. Βγήκε και καλύτερος παίκτης ο Σίγκουρτσον. Οκ, θα του δώσουμε ευκαιρίες του Σίγκουρτσον αν είναι. Γιατί ο Χάμες δεν μπόρεσε από ό,τι φαίνεται. Loan offer για τον Μπανιγκίμε. Ωραία, δεν τον χρειαζόμαστε. Accept θα πατήσω. Καλά, αυτοί μας κάνουν πρόταση και μετά το κάνω reject. Περίεργοι τυπάδες. Όπα, εδώ μας έβγαλε όμως. Εμπαπού μας έβγαλε. Εμπαπού! Και στο Ultimate Team και στο Career. Για να δούμε. Θα τους κάνουμε και αυτούς ένα scout να δω τι ρόλο τραβάνε. Λοιπόν, Everton με Tigers. Θα το κάνουμε sim. 0-4 νικήσαμε. Stats 10 έκανε ο Μπολάση. Έκανε hat-trick ο Μπολάση. Οκ. Ποια άλλα έπαιξαν καλά? Ο Άλαν έπαιξε αρκετά καλά. 9 έκανε. Καλό ματσάκι για μας. 0-4. Easy win. Λοιπόν, έχει 5 μέρες ακόμα για τα scout. Crescencio Somerville. 68 overall. 2 εκατομμύρια. Θα μπορούσα να τον πάρω έτσι για πιτσιρικά νέο. Να παίξει κάποια ματσάκια, να κάνει λίγες προπονήσεις. Why not? Παίζουμε με την Gremio. Easy. Για να δούμε. Θα δούμε. 1-0. Με γκολ του Μπολάσιο. Μπολάση κάνει τρομερή σεζόν. Και παίζει και σε λάθος θέση, έτσι. Να περάσαμε από τους ομίλους. Ω! Γκόμες πήγε στη Τότεναμ. Για τα μάτρα ωραία Γιουβέντους. Ήλισιτς Μπάγεν. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, θα δοκιμάσω λίγο τον Μπολάση. Να τον αλλάξω θέση αν είναι. Ωραία, θα το πάμε για right winger. Ωραία, ήρθαν τα scout reports, μάγκες. Για να δούμε. Τι μπορούμε να πάρουμε. Μιναμίνο. 14 εκατομμύρια μόνο Μιναμίνο,
Θα μπορούσα να πάρω μήνα-μήνα. Νομίζω ο Μάρτινς είναι λίγο καλύτερος όμως. Ωραία, θα πάω για Μάρτινς και Ατάλ, μάγκες. Η ομάδα θα πετάει μόλις τους πάρουμε, guys. Approach to buy. Ατάλ, ξεκινάμε. 26 εκατομμύρια value από νης. Να το εδώ με το καπελάκι, αραχτός και light. Ο George Pickard. Ωραία, πόσο κάνει, είπαμε. 26 εκατομμύρια. Θα τον ζητήσω 26 εκατομμύρια. Submit offer. Κάνουμε. Κάτσε ρε, brother. Το πάει στα 15 εκατομμύρια μαζί με Αντρέ Γκόμες, λέει. Άμα κατεβάσω το transfer, ίσως. Να το πάμε στα 10. Για πάμε έτσι. 12. Και 15% sell on close. Τι θέλει αυτός, ρε μαλάκα. Τι ψυχή θέλει να πάρει. Τι ψυχή είμαστε σαν πάρει, ρε. Θα πατήσω accept, guys. Εντάξει, Αντρέ Γκόμες είναι στα αρχίδια μας. Δεν παίζει να χρησιμοποιηθεί ποτέ ούτως ή άλλως. Πρέπει να κάνουμε και negotiate, παι. Oh! Μαλάκα, τι έχουν κάνει τυπάδες! Σε τραπέζι εδώ, χαλαρός. Δείπνο, καφεδάκι, τσαγάκι, επειδή είμαστε και Αγγλία. Αυτά είναι. Important, εννοείται important. Oh! 4 χρονάκια, Ατάλ. Οκ. Okay. Remove bonus. Τι! Α, δέχτηκε. Μαλάκα, νόμιζα δεν δέχτηκε και έπαθα σοκ. Και πάμε να πάρουμε και Τζέλσον Μάρτινς. Και στη χειρότερη παίρνουμε μήνα-μήνο. Ω, δες που κάνω negotiate. Τώρα είναι νύχτα. 28 εκατομμύρια, δεν κάνει. Θα τον ζητήσω 28 εκατομμύρια. 46! Τι λέει αυτός, ρε! Έλα, μπρο, το γάμισες. 35. Και πολύ σου είναι. 43 το πήγε. Δεν ξέρω αν είναι καλό να πατήσει accept, ρε φίλε. Θα το πάω 40, ρε φίλε. Θα το πάω 40. Στη χειρότερη, άντε. Αν και είναι πολλά λεφτά πάλι. Να, δέχτηκαν 40. Πάμε, negotiate. Πάμε, 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 πάμε. Τζέλσον, έλα. Πάλι signing. Άντε γάμο, όλοι signing bonus θέλετε. Και 15 goals. Άντε βρε μαλάκα που θα βάλει ο Τζέλσον Μάρτινς 15 goals. Ωραία, θα δεχτώ γιατί σε τέτοια φοβάμαι μην φύγει, ρε φίλε. Να του και ο Μάρτινς. Και ο Μάρτινς στο team. Μετσι. Βολάσι όμως θα του δώσω ευκαιρίες, μάγκες. Με Leverkusen, δύσκολο ματσάκι, χάσαμε. Και αποκλειστήκαμε από το τέτοιο, δεν πειράζει. Πέρασαμε στους 8 τουλάχιστον. Πολύ έκαναν πολύ κακό ματσα, όλοι, ρε φίλε. Μόνο ο Pickford έπαιξε. 6 έκανε. Δεν πειράζει. Θέλω να βρούμε τη χημεία. Οπότε ναι, τελείωσε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν χρειαζόμαστε άλλες μεταγραφές, guys. Μόνο κανένα αριστερό μπακ αν χρειαστώ. Λοιπόν, η σεζόν ξεκινάει. Πρώτο αγώνα με Leicester. Πρώτο ματ με Leicester, λοιπόν. Έχουμε και λέμε, δεν θα τα δούμε σε αυτό το βίντεο. Το πώς θα παίξουμε, γιατί ήδη κάνω αρκετή ώρα βίντεο. Και παίξαμε ένα match με Simulate, αλλά δεν πειράζει. Είδατε μεταγραφές, είδαμε κάποια καινούργια πράγματα. Θέλω να μου γράψετε κι εσείς κάτω στα σχόλια αν έκανα κάτι λάθος, να μου πείτε και κάποια tips για το τι μπορώ να κάνω. Ένα like στο βίντεο, άμα σας άρεσε η νέα σειρά και το καινούριο project που ακολουθάμε. Εμένα μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε match με Leicester και με Sheffield United. Πολύ ωραία ματσάκια, ειδικά με Leicester. Κάναμε και ωραίες μεταγραφούλες, Jenson Martins. Και Ατάλ λογικά θα μπουν και στο next match βασική. Φέτος το μποτάκι, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ δυνατό. Από ό,τι ξέρω κάνει και τρίπλες. Έπαιξα και λίγο squad battle στο Ultimate Team. Και όπως είπα, Instagram, Facebook και Twitch που κάνουμε καθημερινά stream. Θα τα έχω όλα κάτω στην περιγραφή. Καλή συνέχεια, μαγκές. Καλή συνέχεια. See ya. Bye.